πρωινό πήγα να γεσού. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω στο βουνό. Έλα εδώ, Ταμίρ. Χωρίς χάρτη. Έλα. Ψουλάει, ρε. Έλα εδώ. Πήγα από εδώ. Που είσαι αγωφέρη. Έλα εδώ, σου είπα ότι είναι πήγης παράδεισος. Έλα εδώ, βουτιά του καταράκτη. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Δεν είναι κρύο, μην φοβάσαι. Μη σπρώξεις. Πού τα πρώτα και έρχομαι από πίσω καρφί. Πάω. Πά! Έλα εδώ, έλα στο νεράκι, έλα, έλα εδώ που πέφτει. Έλα εδώ. Ωπα, είναι τέλεια, στο αγαπή εγώ. Έλα, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ να σε φτιάξω. Στο αγαπή εγώ. Έλα, και γίνα οπα, λίγο. Οπα, οπα, έλα, έλα. Γίνα λίγο να σου τρίψω την πλάτη, έλα. Είπαμε θα έρθουμε για μπάνιο μόνο. Α. Εντάξει. Εντάξει, άντε, άντε. Ρε, τι να κάνουν οι άλλοι άραγε, δεν τους είπαμε καν. Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Ταιριάζει λογικά. Επίτηδες. Αλλά να γυρίσουμε γιατί κρύωσα λίγο. Πάμε, πάμε γιατί πάμε. Έχει πάει και 5 η ώρα, Θες να οδηγήσεις. Τι να οδηγήσει ο Καρλίτο. Οδήγα στην ανέβω εγώ το καρότσι. Έλα ωραίο. Πάμε. Έλα πρόσεξε, πάμε. Γιατί σε μουσκεμα τώρα, μην κρυώσεις. Όχι, όχι, όχι. Άμα κρυώσεις πες μου να σε βάλω μέσα. Την Datsun πώς πάει, πώς τη βλέπεις. Πολύ καλό το Datsun μπορώ να πω. Μήπως θα τα αλλάξουμε. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις γιατί είναι τόσο καλό. Γιατί. Γιατί δεν το έχεις οδηγήσει ποτέ. Α, μάλλον, μάλλον, μάλλον. Κατάλαβες. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Α, πολύ ωραία είναι εδώ, Κρατήσου καλά, Κρατιέμαι καλά, αφεντικό. Κρατήσου καλά, μπράβο. Ω, πάει κομμάτια, Δυνατός, και... σε βλέπω. Ναι. Σεβαρό παιδί. Ω, φτάσαμε στη χωράφη, οχ. Γιατί είναι έτσι αυτά. Τι φυτέψαμε, βαμβάκι. Γιατί είναι έτσι αυτά. Τα βαμβάκι. Την ζάω. Αφεντικό. Ω. Τι είναι αυτά. Τοπ. Γιατί είναι έτσι αυτά. Αφεντικό. Έριξε χαλάτζε χτες το βράδυ. Πότε ρε. Εσύ ήσουν στο εξοχικό, δεν το είδες. Α. Τι λες ρε, και μας τα χάλασε όλα. Και πρέπει τώρα να τα ξαναμαζέψουμε και να ξανασπείρουμε. Όχι ρε φίλε. Σίγουρα αυτό έγινε. Τι ψέματα να σου πω. Όχι, εσύ δεν μου λες ψέματα ποτέ. Ο Αμερικάνος που είναι. Ο Αμερικάνος μαζεύει κι αυτός. Έχει στεναχωρηθεί, άστον. Μόνο τα κλάματα δεν μου βάλει πριν. Να μην πάω δηλαδή, Να πας, μήπως και τον παρηγορήσεις. Άμα σε δει, μπορεί να. Το όλη αυτή η δουλειά που είχα ρίξει πήγε στράφη. Διεκόν! Ελαφεντικό! Τι έγινε, αγόρι εδώ. Έριξε χαλάζι και τα χάλασε, αφεντικό. Πω, πήκανε όλοι οι κόποι μας χαμένοι. Συγγνώμη για αυτό, Εντάξει, δεν φταίει παιχτούρα. Ήτανε. Τα καιρικά φαινόμενα τώρα, τι να κάνουμε. Αυτό ήθελα να πω. Τα mode που βάλαμε τα καιρικά φαινόμενα πρέπει να μας τα χάλεσε. Γιατί δεν έχουμε βάλει ούτε μια μέρα να προχωράει. Είναι η ίδια μέρα στο game. Να τα πάντως πούμε μου αρέσει ότι χωρίς να σας πω, ναι, έχετε πιάσει ήδη και βαράτε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να μην το δεις. Αλλά δεν προλαβαίναμε. Πού είχατε πάει εσείς. Εμείς πήγαμε για μια δουλειά. Κάτι ωραία. Δουλειές. Να πούμε ένα γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά σε όλο και τον Αγγέλη! Γεια χαρά σε όλες τις παιχτούρες! Γεια χαρά, μάγκες! Γεια χαρά, παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο! Farming Simulator! Παιχτούρες, ελπίζουμε να είστε όλοι μα όλοι καλά! Εντάξει! Εντάξει! Αυτό μπορεί... θα το κόψω στο edit χωρίς ήχο. Ναι, ισχύει. Για το καλό όλων και για να μην χάσουμε χίλιους άντρες. Παιχτούρες, ελπίζουμε να είστε όλοι μα όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σήμερα. Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός. Δεν πειράζει όμως. Δεν πτωούμαστε. Εννοείται, παιχτούρες, έτσι. Δεν πτωούμαστε. Θα μαζέψουμε τα χαλασμένα. Θα φυτέψουμε ξανά, ρε φίλε. Ναι, φυτέψουμε ναι, ξανά. Εγώ... Τι κάνουμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι συνέβη πρώτη φορά όλο αυτό. Εντάξει, έπρεπε να γίνει για να ξέρουμε κιόλα. Εντάξει, γιατί... ήταν και κάτι διαφορετικό στην ουσία. Όπως έχετε καταλάβει, το παιχνίδι το μαθαίνουμε παίζοντάς το. Δεν κάθόμαστε να δούμε ούτε guides ούτε τίποτα. Τα κάνουμε με τον τρόπο μας. Τα κάνουμε με τον τρόπο μας, θα μαθαίνουμε σιγά-σιγά και το κάνουμε και αυτό για να έχουμε μια επικοινωνία και με το community μας για να μας λέει κιόλας τι να κάνουμε, να μας δίνει ιδέες. Αλλιώς δεν θα μιλούσαμε και δεν θα παίζαμε και το παιχνίδι. Σε μια μέρα θα τα είχαμε κάνει. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει αν θέλουν να δουν Farm Simulator σωστό. Καλά, δεν θα μπουν στο Game κανάλι. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι πασίγνωστο. Αυτό είναι πασίγνωστο. Τι πάρες, πριν σας εξηγήσω το σημερινό πλάνο, να αναφέρω στα νέα σκυλιά το δεύτερο κανάλι μας. Θα βγει πάνω δεξιά, annotation, κάντε κλικ, κάντε μια εγγραφούλα. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Φεντικό. Τι έγινε.
Τι κάνει πάμε βολτούλα. Κάντε ένα φούλα ξαναλέω στο δεύτερο κανάλι μας και ενεργοποιήστε το καμπανάκι μάγκες να έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Γιατί μερικοί λέτε, καλά ανεβάζετε μόνο farming, ξέρω εγώ, ή μόνο raft. Αν ενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις, θα έρχονται όλα τα βίντεο. Κάνουμε εναλλαγές, έχουμε pot pourri, ξέρω εγώ, διάφορα παιχνιδάκια. Έτσι. Και επίσης λέω, και το playlist, ε. Αυτό, λέω να βγάλουμε και το playlist. Έτσι, μπράβο. Για τώρα αυτοί βλέπουν τη χωραφάρα εδώ πέρα και σου λέει, πώς γίνεται τόσο επιτυχημένοι αγρότες. Είναι ο θείος, μάγκες. Ναι. Δείτε την αρχή αν είστε καινούργοι. Ας έχει ρίξει. Και θα καταλάβετε. Τώρα, για πες το πλάνο, ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε κάτι σωστό για να βγάλουμε χρήμα. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν, εγώ είχα τάξει λάμπο, αλλά δεν θα πάρουμε λάμπο. Ναι. Λάμπο, εδώ σβήνω, δεν λάμπο. Ακριβώς ναι, έτσι. Το έχουμε σβήσει το μαγαζάκι, ναι. Κοίταξε, έχουμε 45 χιλιαρικάκια, αλλά πρέπει να ανεβούμε. Γιατί θέλουμε κι άλλα εργαλεία, παιχτούρες. Άρα, θέλουμε και μπουζούκια, ε. Θέλεις μπουζούκια, πάμε! Όχι, δεν έχεις όσα έχεις να τα φάμε. Όσα έχω να τα φάμε! Όχι, δεν έχεις. Έλα και πάμε! Λοιπόν, έλα, σοβαρευτούμε λίγο σήμερα. Αφεντικό, έχω να σου κάνω μια πρόταση που μίλησα με τον Deacon. Όπα. Και συμφωνήσαμε. Ε? Βλέπεις αυτά εδώ, τα Pioneer. Δεν είναι κονσόλες. Δεν είναι κονσόλες, σωστός. Είναι λίπασμα. Τις κονσόλες. Τέλος πάντων, προσπερνάμε αυτό. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι αλλά και ναι. DJ στο Πακιστάν. Ναι, καλά. Τρομάρα του. Ναι. Εσύ για πες, και ο αυτό το λίπασμα πρέπει να έχουμε κάπου να το κάνουμε αποθήκευση. Μια χαρά είναι εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι καλά εκεί, γιατί είναι μέσα στη μέση. Α. Και συζητάγαμε με τον Deacon να φτιάξουμε εδώ, να φτιάξει τα Μυρ, θα φτιάξει. Ένα μικρό αποθηκάκι εδώ πέρα. Και να τα στακάρουμε το ένα πάνω από το άλλο, ξέρεις, προς πίσω. Και να έχουμε λίπασμα, lime και όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Σακιά, σπόρους. Ωραία, οπότε το αρχικό πλάνο που είχα στο μυαλό μου θα αλλάξει. Ένας, εσύ τα μέρη σε βλέπω σήμερα, εσύ την μπαίνα, ε. Έκανες μπάνιο. Έχω λοιπόν, τα καλά μου. Εσύ θα ασχοληθείς με την αποθήκη που είπες. Και θα μεταφέρεις και αυτά, ρε παιδί μου, που έχουμε αγοράσει. Τα μύρ. Ναι. Συγγνώμη, αλλά έχεις βάλει το Datsun στη θέση που πάω να βάλω τα εργαλεία μου, ρε φίλε. Α, συγγνώμη, μπορείς να το πάρεις από εκεί. Ωραία. Καρλίτο, θα μπορείς να βγάλεις, παρακαλώ, το Datsun από εκεί. Datsun, πού πήγε ο άλλος. Φτιάχνει την αποθήκη που του έχεις δώσει, του έχεις αναθέσει. Παράτησε εδώ το μαξάκι. Πήγαινε με το τράκτερ και φάτου το λίγο στο πλάι. Να δεις πώς θα έρθει να το πάρει μετά. Γιατί το Datsun κανονικά και τα οχήματά μας πρέπει να είναι στο άλλο. Ακριβώς. Εκεί το πάω τώρα. Να είμαστε μάγκες, κύριοι. Θέλετε Τσάμπα. Εγώ να πάρω ένα contract ή θέλετε... Έχεις όρεξη να δουλέψεις. Εγώ... Μην ρωτάς εμάς. Εσένα, τον εαυτό σου ρωτά. Αφεντικό. Παρακαλώ. Εγώ λέω να ασχοληθούμε με τα δικά μας. Ωραία. Έχουμε τον άλλον νόν. Καταλαβες. Ωραία. Εντάξει. Λεφτά δεν θα δούμε όμως, αλλά δεν πειράζει. Λεφτά δεν θα δούμε έτσι κι αλλιώς. Λεφτά μόνο θα χάσουμε σήμερα. Εντάξει. It's in the game. Το έχουμε αφεντικό. Εννοείται. Έρχομαι όμως να μου δώσω οδηγίες γιατί δεν έχω ιδέα από πώς δουλεύουν οι αγρότες. Μπες, δες κανένα βιντεάκι στο YouTube. Εντάξει. Ρε, αλλά τώρα δεν είπαμε ότι τα μαθαίνουμε μόνοι μας. Ναι, είπαμε. Άκυρο. Great demand cut στο restaurant. Τι ζητάνε. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Θέλουνε παπάρια. Θα τους πάμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. 2, 4, 6, 7 παπάρια. Το μπλε, πόσα. 2, 4, 6, 7. Ο Ταμίρ είχε ένα τύχημα μικρός. μην το κολυδεύετε. Τα καλά τα έξω τα 7. Τικόν. Έλα, φίλε μου. Τι έγινε. Εδώ, φίλε μου. Έλα, τι έχετε πάθει. Φίλος μου είναι, ναι. Κύριες, κάθε φορά που το λέω. Βλέπω μία εκτίμηση διαφορετική από στο πρόσωπό σου. Δεν είναι, τον είπα φίλε μου, λέει τι να τον πω. Αφεντικό. Πόσες φορές τον λέω αφεντικό, βαρέθηκα. φίλε, έχω, έχεις πρόβλημα. Έχει χαλάσει το air condition μέσα στο τρακτέρ και δουλεύει ακόμα, ρε. Και έχω ξυλιάσει εδώ πέρα. Το παραμιλάς. Να κάνουμε αλήθεια, τίποτα, να το φτιάξουμε. Κάτσε, θα το κλείσουμε, σε βλέπω. Ρε. Κάτσε, θα κάνει το διπλανό χωράφι το αφεντικό. Μαζί το ίδιο θα κάνουμε. Το ίδιο, δεν χρειάζομαι δύο άτομα εδώ. Ας κάνει το δίπλα. Ναι, αλλά θα κάνετε πιο γρήγορα, ρε boy. Αφού έχουμε manpower, δεν έχουμε. Έχουμε manpower. Δεν είμαστε άντρες. Ναι. Δεν το άκουσα, ήταν με ρώτηση. Ναι. Δεν μπορώ να το χαράξω. Αρκέ, σενιόρ. Γιατί μάλλον πρέπει να το... Κάτσε πρέπει να το τσεκάρω λίγο. Να πάω να φέρω σουγιά από το σπίτι. 7,5 χιλιάρικα. Oh!
Ρε! Τι κάνει αυτός! Κάτσε να δω τι έχει φτιάξει τουλάχιστον. Κάτσε να δω αν αξίζει. Τι πήρε πάλι! Κάτσε να δω κατασκευή. Ετοιμάσου. Οκ. Εντάξει. Καλές βάσεις πήρες, αναξίδωτες. Αναξίδωτα. Το ξύλο... IKEA βλέπω. Εντάξει. Το έχω περάσει μπογιά εμποτισμού και είναι κομπλέ για καιρικές συνθήκες, μου είπανε. Καλά, θα δείξει. Ωραίο είναι, μ' αρέσει. Αφεντικό, θα κάνω τα σύνορα στο χωράφι και εσύ μετά μπαίνεις μέσα δεν και δεν υπάρχουν σύνορα εδώ πέρα, τους δεχόμαστε όλους. Ναι, ναι, εντάξει, το έχουμε καταλάβει άλλωστε. Περνάνε από casting όταν τους φέρνεις. Όχι, όχι. Δεν θέλω τέτοια. Έσο Χανέιρο. Βέβαια. Αλλά ωραία. Περνάνε. Παράζω, δεν μ' αρέσει το χάραγμα καθόλου. Θα σου κάνω τα σύνορα και μετά θα είναι εύκολο μέσα. Κοίτα, αφεντικό, θα σου πω κάτι. Πες. Το χαράζω με το αράζω είναι πολύ κοντά. Α, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, μικρούλι οπότε... μου. Ευχαριστώ. Μικρούλι μου. Γουτσου γουτσου. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, η αλήθεια είναι. Αλλά πρόσχημη, από το χάραγμα πας στο άραγμα. Εντάξει, ένα γράμμα διαφορά είναι. Be careful. Μπορεί okay. και να χάσω την μπάλα. Μετά μη ζητάς λεφτά, γιατί θα έχει... Ούτε εσύ μη ζητάς τα λεφτά και είμαστε πάτσι. Καλά, έτσι ζητάμε, αλλά δεν παίρνουμε τίποτα. Άλλο αυτό. Μάγκες, να πω λίγο εδώ τώρα που παλεύω με το έδαφος, ότι βρήκα μια επιλογή για όσους παίζουν farm και φτιάχνουν και δεν το έχουν βρει ακόμα, που είναι το strength και καλά πόσο γρήγορα να σου κάνει το flatten ή το smoothing που κάνουμε όταν σηκώνεις ένα χωράφι. Στην ουσία, και αν το ανεβάσεις, στην ουσία είναι με το control εψιλον το ανεβάζεις, Q το κατεβάζεις, κάτω δεξιά φαίνεται πόσο ανεβαίνει και κατεβαίνει. Τώρα στο βίντεο δεν φαίνεται γιατί θα είμαι εγώ μπροστά, αλλά γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Αυτό οπότε... το ξέραμε ούτε και εμείς, αν και μας το είχαν πίτζε. Ναι, εμείς παιδευτήκαμε άδικα. Παιδευτήκαμε άδικα, τώρα το βρήκαμε και γίνεται... Αλλά... Πολλές φορές ναι, πρέπει να παιδευτείς ρε φίλε για να μάθεις, ναι, εντάξει, τώρα αλλά εμείς δεν μάθουμε και πάλι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Αν δεν πάθεις, ναι, δεν θα μάθεις. Μαθήματα καρλέντο είναι αυτά. Θα γράψεις κανένα βιβλίο αύριο μεθαύριο, ρε. Το ετοιμάζω. Και πώς θα λέγεται? Carlitos Life. How to be snake. How to be snake, εντάξει, αυτή είναι η ατάκα. Καλά, αυτό το θέλουν σε βίντεο. Το ξέρω ότι το θέλουν σε βίντεο, το ζητάνε. Αλλά θα πρέπει να περιμένουν. Γιατί? Γιατί πρέπει να σταματήσω να φιδιάζω για να το κάνω. Ναι, σωστό. Άρα, μάγκες, lesson number one. Αυτό που σας είπα μόλις τώρα. Παιδικό! Έλα, φιλαράκι μου. Τι έγινε? Καλά, εσύ. Καφεδάκι μου φερές. Καφεδάκι σήμερα δεν πήγα για καφεδάκι. Μάγκες, κάποιος είχε πει ότι έχουμε καιρό να πιούμε καφεδάκι. Έχουμε, ισχύει. Γιατί ναι. Άλλοι μας την είπαν ότι κάνουμε sponsor. Όχι, δεν κάνουμε sponsor. Προς το παρόν στο κανάλι δεν έχουμε κάνει ούτε ένα. Μην τα λες αυτά, έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει. Φιλέ. Sponsor προϊόν. Αυτό θέλω να πω. Sponsor. Δεν είπες αυτό. Προϊόν, αυτό θέλω. Εντάξει, sorry. Thanks. Excuse me, sir. You're very welcome. Αλλά what's your mouth? Γιατί έχει da-da-da. Θα σε κάνω da-da. Ωραία, έτοιμο το... η καλύπα εδώ. Για να βάλουμε τα πράγματα. Τι πες. Κάνει παράστατο κοντρόλ, δεν μπορώ να το σακώ τώρα. Ασύρματος. Κάζω λίγο αυτό εδώ πέρα, το βάζω εδώ λίγο στο φράχτη. Ο χτίνος. Όπα, ο φράχτης, τον θέλουμε. Ορίστε, το πάρκαρα λίγο εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι παρκάρισμα, αυτό είναι... Τι είναι? Παρκάρισμα, σαν καράβι έπεσες. Ναι, ισχύει. Μια χαρά είναι. Πήρα εδώ. Χιντζάο. Παρακαλώ. Αφήνω κάτι μπαλώματα πίσω. Αυτό προσπαθώ τώρα να κάνω, να κλείσω τα μπαλώματά σου. Μην αγχώνεσαι. Να τα κλείνετε γιατί... μας τη λένε και πάλι. Τι. Πολύ μας τη λένε. Τι γίνεται. Πολύ. Εντάξει ρε, ξέρεις τι έχουν απαιτήσεις. Δεν είναι κακό αυτό. Από εμάς, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, τα βλέπεις τώρα μούρι, τα μύριξες, δεν αστείευεται. Ναι. Καταλαβαίνω. Ότι δεν παίζει, Δεν παίζει. Εντάξει, οι λάθη γίνονται. Ναι. Εμάς ειδικά. Ναι, μόνο λάθη γίνονται. Ναι, εντάξει. Τα κάνουμε. Μια φορά φυτέψαμε και χαλάσαμε, φαντάζομαι. Όχι, δεν ήταν μια φορά. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια φορά στο καινούριο μας φορά. Ναι, το καινούριο. Είμαστε αρχάρι τώρα το ακόμα, καταλαβαίνεις. Εδώ μετράει η καινούργια αρχή. Αφού είπαμε καινούργια αρχή. Θα μείνει τι γίνεται, ρε. Όλα good, όλα good. Θα έχουμε σκεπαστρό για τα πραγματάκια μας.
Έπαθρο έχουμε, δεν ξέρω αν μπουν μέσα. Γιατί να μην μπουν. Να δω να δεις. Ωχ. Ένα δω να πάρεις κλάκ να δω. Μου πεις ότι ξοδέψαμε τσάμπα. Ένα σωρό λεφτά. Όχι. Τα τσάμπα δεν είναι. Ένα σωρό. Και τι είναι, λίγα είναι. Μια τσαντούλα Louis Vuitton είναι, εντάξει. Μπορεί να βάζει την τάτσου να δεν χωράει αυτό εδώ. Εντάξει. Είναι λίγο κομπλεξικό αυτό το μηχάνημα. Γιατί. Τι γιατί. Γιατί είναι κομπλεξικό. Γιατί είναι. Πιο κομπλεξικό από το Clark δεν είναι τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Ισχύει. Το Clark θέλει υπομονή και δεύτερη οθόνη. Αλλά μόλις μάθει. Τέλος. Ο Κινέζος που κανονικά ο Κινέζος είχε έρθει για τρεις δουλειές, είχε πει ο Καρλίτος στην αρχή. Ναι. Ήταν χειριστής Clark. Ναι, αλλά ο Ταμίρο που μπαίνει ο Κινέζος θέλει να του πάρει τη δουλειά και όλη την ώρα. Ισχύει, ανακατεύεται φίλε. Στα πόδια μου. Εντάξει, τώρα έχετε μπλέξει με δύο περίεργες ράτσες, οπότε... Όχι, έχουμε γίνει τώρα μια ομάδα, ρε μάγκες. Όταν είχατε πρωτοέρθει, δεν σας ήξερα, δεν σας ήξερε και ο κόσμος, καταλάβατε. Τώρα που μας ξέρει. Τώρα, εντάξει, το μετανιώνει μάλλον. Αλλά έχουμε γίνει μια ομάδα, καταλάβατε, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ναι. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ο Ταμίρ πότε πήρε δουλειά Κινέζου με τώρα. Μα τώρα δεν ήταν καν ιδέα σου καν αυτό. Δεν χρειάζεται να ιδέα Clark, μου. Το Clark είναι χειρισμός δικός μου. Πήγες πήρες ένα μηχάνημα με δαγκάνες έτσι και το πουλήσαμε. Γιατί δεν μπορούσε να το δουλέψει. Μπορούσα να το δουλέψει, αλλά Clark δεν έκανε. Το Clark που έχεις το έχεις βάλει σε ένα χαντάκι έτσι ανάποδα και μείνει εκεί για τρία επεισόδια. Τι λες ρε. Το μόνο που χρησιμοποιήσεις στο Clark είναι να σηκώσεις την αβάρα του αφεντικού και να τη βάλεις μες στο τρέιλερ. Αυτός θα κάνει, αυτός λέει ότι έχει κάνει εκείνος, θα λέει ότι θα έχει κάνει ο Κινέζος. Αυτός που αναφέρεται έχει και όνομα. Πώς τον λένε αυτόν, ε? Δεν θέλω κόντρες, παιδιά, δεν θέλω κόντρες. Σας παρακαλώ. Οι κόντρες έχουν σε κάθε επεισόδιο, σε κάθε παιχνίδι. Δεν θέλω διαμάχες. Σας παρακαλώ. Θα το κλείσουμε άμα είναι. Όχι, από τώρα. Δεν έχουν κλείσει 8 ώρες. Τα ένσημα μόνο δεν φτάνουν. Ναι. Αφεντικό, 8 ώρο μας κολλάς ένσημα, ε. Τι σας κολλάω? 8 ώρο! Καλά, κόλλα 5 για τώρα και βλέπουμε τα ένσημα. Μη μου λες εμένα κόλλα 5. Γιατί? Εμείς οι Αμερικάνοι δεν παίζουμε, ε. Δεν παίζετε. Όχι. Εσύ είσαι κανόνας να βγάλεις γκάνι στο Farming Simulator. Θα βάλω κανένα μοντάκι αύριο μεθαύριο. Θα σε φτιάξω καλά. Λοιπόν, να πω λίγο ότι για να στακαριστούν αυτά είναι απίστευτο. Γιατί κουνάει το ένα το άλλο. Αλλά θα μην προσπαθήσει καλύτερο. Ω! Τι έπαθες. Δηλαδή νόμιζα ότι χαθήκαν αυτά εδώ πέρα. Ποιος τα έχει βάλει εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Ποιος τα έχω στεί εδώ πέρα, ρε παιδιά. Ναι, τα σπόρια. Δεν ξέρω κι εγώ και τα βρήκα. Φοβερή συνεργασία, μηχανιζάω για άλλη μια φορά, μπορώ να πω. Όταν μπλέκουμε οι δυο μας γίνεται... Βλέπεις ούτε διαμάχες ούτε τίποτα. Μην μπλέξεις τα μπούτια σας μόνο. Μόνο με τον Ταμίρ έχω και με τον Ντίκον μια χαρά δουλεύω. Και με Ντίκον. Μήπως ο Ταμίρ τελικά είναι... Αυτό είναι το παράσιτο που έχουμε εδώ. Αν είχε λίγο το μυαλό σαν τον Ταμίρ, δεν θα είχε διαμάχες. Αλλά εφόσον όταν ξέρεις μόνο ένα πράγμα να κάνεις, και μετά τσακώνεσαι για να μην χάσεις αυτό το ένα πράγμα που ξέρεις να κάνεις. Γιατί είσαι useless, όπως λέει ο Ντίκον, ο Αμερικάνος. Θέλω τα σκυλιά να γράψουν στα σχόλια αν ισχύει αυτό το πράγμα. Θέλω τα σκυλιά να γράψουν στα σχόλια αν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ βλέπω... Νομίζω ότι ήρθε να κάνει αυτή την ερώτηση. Οικογενειακές ιστορίες και εδώ. Ήρθε να κάνει αυτή την ερώτηση και σε άλλο παιχνίδι. Πάμε λίγο παρακάτω. Εγώ βλέπω ότι τα κάνω όλα και σπέρνω και χαράζω και ορφώνω. Και συμφέρεις, ε. Και τσάμπα δουλεύω κιόλας, όχι τίποτα καλά, άλλο. Καλά, τσάμπα δουλεύουμε κι εμείς, μη. Αυτό δεν είναι για σένα μόνο. Σκύχι. Εντάξει, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Καλά, δεν συμπληρώνει το ταμείο. Ανεργίας. Ναι. Αφού δουλεύουμε, πώς δουλεύουμε. Συγκεκριμένα είμαστε ανεργοί. Α, δουλεύετε. Είμαστε legit, δεν κάνουμε τέτοια. Α, ναι, είχα μπερδευτεί ρε φίλε, έτσι μου είχε υπολογιστής. Αλλά δεν ήταν λογιστής, φίλος μου ήταν, το έπαιζε λογιστής. Άρα μπορεί να έχει κάνει και λάθος. Τέλος πάντων, τελείωσε η κουβέντα, μάγκες. Ναι, η κουβέντα τελείωσε εκεί που σύμφερε τον Καρλίτο. Ότι πράγμα. Δεν πληρωνόμαστε. Γι' αυτό φαίνεται, γι' αυτό κάνουμε τσαπαζοδουλειές ώρες-ώρες. Τι κάνετε? Γεια σου, αφεντικό. Καλά. Γεια σου, παιχτούρα μου. Τι κάνεις σήμερα? Πολύ σε πάω σε ένα Αμερικάνε. Θα το κόψουμε αυτό όμως. Αφεντικό, θέλω να είναι έτοιμο το τρακτέρ για αύριο, έτσι, με το κατάλληλο εργαλείο πάνω κατευθείαν. Εννοείται. Λοιπόν, το ανεβάζεις, είναι έτοιμα όλα.
Μπράβο, ναι. Πάμε λίγο δεξιά. Πάμε, αγόρι μου. Πάμε. Όχι. Ωραίος. Αλλά είναι αυτό εκεί. Είναι. Ωραία, σπρώξε λίγο μπροστά και κατέβασε. Κατεβάζω τώρα εδώ, ε. Κατέβασε, αγόρι μου. Κατεβάζω. Και έλα. Κατέβασε κι άλλο. Περίμενε. Κατεβάζω. Πάμε πίσω. Πίσω, πίσω. Πάω πίσω, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Έλειος, καλά nice. Μιλάμε, είσαι φοβερός. Άμα έχεις κάποιον να σου κάνει κουμάντο. Είσαι φοβερός. Επίσης, επειδή έχεις, έχω άλλα δύο μάτια μπροστά. Ωραίος, ωραίος. Παικτούρες. Ελαφεντικό. Παικτούρες, ελάτε. Ελαφεντικούλη. Ελάτε, ελάτε. Αφήστε ότι κάνετε, είναι έτοιμες οι πίτσες. Να παρκάρουμε εδώ τα οχηματάκια μας. Να μοίρα απλώς τα ρούχα, ωραίος. Ωραίος με παικτούρα. Ελάτε, παικτούρες. Είμαστε αφεντικό, τι έχεις βάλει στην πίτσα. Τη δικιά σου έχω βάλει και ανανά και ατζούγες που σ' αρέσουν. Και ανανά και ατζούγες, ναι. Εγώ ήθελα σουτζούκι. Έχω βάλει σ' άλλες δύο. Μωρή παιχτούρα. Έλα, καθίστε στον καναπέ και έτσι φέρνω. Αφεντικό. Αφεντικό, για μένα τι έχεις φτιάξει. Θες λίγο κούρεμα, ε. Ναι, ναι, θα πάω αύριο. Έχω κλείσει ραντεβουδάκι. Α, α. Ωραία. Σένιο θα με κάνει. Έλα να τσιμπήσουμε εδώ λίγο, πιτσούλα. Πού είναι ο Ταμίρ. Εδώ είμαι, αφεντικό. Πού, μπες μέσα, ρε. Έφτιαξε και για μένα. Απ' την πόρτα, εννοείται. 3 γίγας πιτσούλες. Καλά, τη μία θα τη φάει μόνο χινιζάω γιατί με ανανά και ατζούγες δεν τρώγεται. Ωστός. Και άλλες δύο για μας. Έλα, ωραία. Θα βάλουμε και ταινιούλα μου, γουστάρτε, έχω νοικιάσει. Ναι, μωρή παιχτούρα, τι θα δούμε. Die Hard. Oh, nice. Έλα, παιχτούρες. Τρώμε, βλέπουμε ταινιούλα και πέφτουμε για ύπνο. Έτσι, μπράβο. Καλή. Έτσι και έτσι, αφεντικό. Γιατί. Ήθελε λίγο ψήσιμο. Είναι λίγο... Αλλά κατεψυγμένοι ήταν, δεν είναι ότι του έφτιαξα εγώ. Αχ, γι' αυτό φαίνει έτσι το ματήλα, ρε παιδί μου, έντονο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και φθηνές. Πόσο? Μία συν τέσσερις δώρο. 3 ευρώ. 3 ευρώ, εντάξει. Πανάκριβες. Όπα, αφεντικό, κάτι γουργουρίζει, έρχομαι. Πάω κι εγώ. Όπω, με έπιασε μια ντάγκλα τώρα με το φαγητό. Και εγώ έχω μπετώσει άσχημα. Δείτε εσείς την ταινία, πάω για ύπνο. Ναι, ναι, κι εγώ έφυγα. Παιχτούρες, καλημέρα! Καλημέρα, αφεντικό! Κοιμήθηκε κανείς, εγώ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Ούτε γιατί? Κι εγώ. Η πίτσα είχε πριν ο κορδέλα. Όχι, εγώ μια χαρά κοιμήθηκα, δεν είχα πρόβλημα. Ο ανανάς με ανακούφιση. Είσαι και φρουτάκι μαζί. Ναι. Εμένα το σουτζούκι με ανακούφιση όταν βγήκε στην τουαλέτα. Πω. Μάγκες, πάμε γιατί έχουμε μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πάμε, πάμε, αφεντικό. Εγώ έχω να πάω για κούρεμα. Αφεντικό. Παρακαλώ. Θέλω κάτι να δοκιμάσουμε σήμερα. Τι θα δοκιμάσουμε. Θέλω να πάρουμε ένα νέο σίντερ. Ναι. Αλλά θα το δοκιμάσουμε, οπότε σου λέω θα το δανειστούμε. Γίνεται. Καλή ιδέα σου. Καλή ιδέα σου, μ' αρέσει. Γιατί κάνει 100 χιλιάρικα, εμείς θα πληρώσουμε ένα 5 χιλιάρο νομίζω. 5 χιλιάρικα μόνο τσάμπα. Το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τσάμπα, ε. Για μία μέρα από το θείο σου. Την τουαλέτα με το περιοδικό. Στο περιοδικό ήσουν την τουαλέτα, το διάβαγες εκεί, το ξέρω, σε νιώθω. Και είχα... καθώς είναι και διάβαζες απέναντι τα σουπλίν και όλα αυτά για το τι κάνει... Όχι, είχα 4G, ρε. Α, έχεις 4G. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μάγκες, σε... κάντε τα κουμάντα σας, σας αφήνω υπεύθυνους. Εγώ φέρνω ένα κούρεμα. Ταμίρογλου, Ταμίρογλου. Θα πάει ο Ταμίρ. Πήγαινε, αγόρι μου. Πάει ο Ταμίρ να το πάρει, αλλά θέλουμε seeds και τέτοια. Θέλουμε seeds. Κάτι θέλουμε. Θέλουμε fertilize. Όχι, κάτσε εδώ, τι έχουμε, ρε. Fertilizer έχουμε εδώ. Εντάξει, αυτά τώρα... Τι είναι, αυτά είναι για χάπι τώρα. Για χάπι. Όχι, ωραία. Αυτά είναι seeds, μάγκες. Δεν είναι αυτά, ρε. Seeds είναι, seeds, okay. Πάω για κούρεμα και επιστρέφω με τον τράκτορα. Αγοράστε τι πρέπει να αγοράσετε και θα φέρω εγώ τον τράκτορα πάνω μετά. Ωραία, είμαι εδώ στο μαγαζί να πάρω seeds. Να πάρω... Πόσα να πάρω. Να πάρω... Ένα... Seeds δεν θέλουμε, μην πάρεις. Όχι seeds. Όχι, 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 δεν θέλουμε. Τι? Γιατί έχουμε πέντε. Ναι, έχουμε πέντε. Κάπου στήμαξα μισή ώρα, θα τα πάω ναι, τώρα αυτά. Ναι, 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 ναι. Ωραία, άρα παίρνω μόνο fertilize. Lime θέλουμε. Lime θέλουμε, ναι. Θέλουμε, δεν έχουμε τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε το αγαπημένο μου κομμωτήριο, γιατί ανοίγεται 6 ώρα για εμάς τους δουλευταράδες. Ωραία. Πάρ' τα όλα, ρε. Πάρ' τα όλα. Καινούριο εσύ στην πόλη. Πώς σε λένε? Χούλιο. Ωραίο. Πάρ' τα όλα, ρε. Ναι, δεν βγάζω γένια, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Πανός, πανός. Τι χρωστάω? Τι? Ρε, φύγε από εδώ, ρε. Με τη μηχανή τα πήρες όλα. Εντάξει. Καιρός. Του μισκαλές μου. Το πήρε με το χέρι. Τι? Όχι.
Όχι, ρε. Και πάλι με τόση ώρα με τον Κλάρκ. Τι του φτιάξε. Ωρε, τι του φτιάξε. Έρχομαι κι εγώ δίπλα. Μου βγάζει ένα χεράκι. Όχι, ρε, φίλε. Και αυτό λέω, ρε, φίλε. Δεν έπρεπε να το πεις. Πω, τι του φτιάξες, ναι, αλλά φίλε. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτό, ας πούμε, δεν το σηκώνει εδώ. Ναι, κουράστηκες, ρε, φίλε. Ενώ αυτό, ας πούμε, το βγάζει το χεράκι. Μήπως είναι, είναι μισό άδειο αυτό. Α, δεν νομίζω. Ναι, παίζει. Το ένα ήταν άδειο. Μπορεί. Παίζει ρόλο, Τζον, αυτό με τα κιλά που κουβαλάει ο παίκτης. Το έχουμε δει με τα ξύλα. Τότε μπορεί να είναι έτσι. Αμέσως. Και τον ξενέρωσες. Κάνεις την πάντα, περνάω καρλίτο. Και είμαι και φρεσκοκουρεμένος. Που πήρε άρρωτο κεφάλι μου. Ταμίρ! Ναι! Ταμίρ! Ναι! Κατέβα. Φορτώνω το live. Κατέβα, μη φορτώσω εγώ εσένα. Κοίτα κουρεματάκι. Καλό! Όπως έγινε έτσι αφρικό! Ήταν εσένα! Ω, πάω να φύγω! Ωραίο, γιατί? Πάω να φύγω, σου λέω. Α, να δείξω τα σκυλιά εδώ πέρα, ε. Αυτό που δανειστήκαμε από Ντίκον είναι αυτό εδώ το μηχανηματάκι. Είναι 6, όχι, είναι 9 μέτρα διάμετρο. Και οργώνει. Τα πάντα. Και οργώνει τα πάντα. Κάνει κολλιές. Είναι πολύ καλό. Και ρίχνει και λίπασμα μαζί. Εντάξει, αυτό το μπορώ να το κάνω και ο Ταμίρ. Αλλά τέλος πάντων. Το έχω φουλάρει. Και πάμε πίσω στη βάση. Παιδικό τα πάμε. Έγινε, αγόρι μου. Θα μείνει ένα σάκος πίσω. Δεν το χωράω. Χωράει μέχρι 2.000 fertilizer. Έχει μείνει άλλα 1.000 πίσω. Ακούστε, τώρα που ήταν ένα, ας το πούμε, σημείο που δεν ήταν οργωμένο. Αυτό που κάνα πριν με τον Τζον. Το πέρασε τώρα με το σίντερ και το έστρωσε. Όντως. Αλλά μάλλον πριν δεν γινότανε γιατί ήταν. Είχαμε ήδη πάνω φυτά. Καταλαβαίνεις. Ξέρω, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή, μάλλον. Αν το μαζέψει με το harvester, μετά μπορεί, μπορεί να, να θέλει τρώνει, απλά το κάνεις με το σίντερ. Λογικά, ε. Οκ, okay, μπορούμε να το δοκιμάσουμε στο επόμενο. Ναι, μπορούμε, εννοείται. Ήρθες. Ήρθε τα Μυρ με το καινούριο μηχάνημα. Δεν στα ρέτο. Να πούμε ότι αυτό το μηχάνημα μάκες θέλει πολλούς ύπους και μόνο ένα τραχτέρ. Πάμε λίγο το καινούργιο, εργαλείο ήρθε. Lower. Μάκες. Το σχέδιό σας ήταν λάθος. Κύμα. Το πέραξε στο κύμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραίο. Καλύτερα κύμα. Κάτσε, περίμενε να δω. Περίμενα να δω που μπορώ να το κάνω refill. Και ξεκινάω. Πάμε, ναι, σε βλέπω από πίσω. Έλα μας κορνάρει ο άλλος, έλα κάνε άκρη πρωί. Το κάνει παιχτούρα. Και fertilize βλέπουμε εδώ 100% γιατί ρίχνει και τα δύο αυτό, το ξέρουμε. Είναι εκτείνος αυτό, ε. Είναι εκτείνος, είναι 9 μέτρα, είναι το διπλό ή τριπλό, ρε Σιτζέ. Το τριπλό. Τούμπανο, μάγκες. Καλή αγορά. Σοάρα. Βασικά όχι αγορά, καλό leasing. Αυτό μας το είχαν πει και τα παιδιά ότι χρειαζόμαστε κάτι τέτοια πράγματα γιατί κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Αν θυμάμαι καλά βέβαια. Οχ. Τι έπαθες φίλε. Έχω βγει λίγο έξω, εντάξει δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα περάσει ένας με το μικρό, ε. Δίκον, κοίτα κούρεμα. Είπες τέτοιο military είχες πει, ε. Ναι ρε, καλό, ε. Ωραίος. Τα πίσω τα πήρε καλά ή όχι. Για να δω. Μην ακουμπάς. Δεν ακούμπησα. Θέλω να κάνω αυτό που κάνεις εσύ, έτσι το μαλλί ήταν κουρεμένο. Ναι ρε φίλε. Να κάνω λίγο. Κάνε λίγο. Καρπαζιά. Όχι. Το πήρε Χιντζάο. Το φορτηγό παίρνει. Το κατήφορο ρε. Οπτιμους. Ρε. Καρλίτο έχει κάνει και νίντζα. Διαφέρε το τράκτορα γιατί στο τέτοιο δεν κάνει refill. Διαφέρε το τράκτορα να δούμε, κάνει refill στο τράκτορα. Λέει για load. Έλα λίγο να δεις, παρακαλώ, γιατί κάτι τρέχει με το χωράφι, ε. Πάρε Ναβάρα, πάρε Κλάρκ, δεν ξέρω τι θα πάρεις, και πήγαινε Βαρέλι. Τι άλλο χρώμα, ρε. Λες να μπορούμε. Άλλο χρώμα, και στη μέση κάπου. Λες να μπορούμε, Τζε. Δεν ξέρω, δοκίμασε το. Όχι, Τζέκ, ο Μπλέινερ, ε. Ο Μπλέινερ. Ναι. Το για Beans, Growing, 100%. Wind ακόμα δεν έχει. Μετά. Που κάνω εδώ πανοραμικό. Πώς το σπέρνει. Καλό είναι ρε φίλε. Πολύ καλό εργαλείο. Πορώνεσαι κιόλας.
Μάγκες, δεν σας είπα και τα καλά τα νέα. Όπα. Έχουμε και καλά νέα, γιατί σήμερα είναι όλο γρουσουζιά μας. Όχι. Έχει πάει όλα λάθος έχουν πάει. Παιχτούρες, μετά το κομμωτήριο με πήραν τηλέφωνο και βρήκα αγοραστή για το παλιό χωράφι. Όπα. Να το τα λεφτά. Πόσα. Πολλά. Τι έπανε τραπεντικό. Τα λάστιχα αυτά είναι παραφουσκωμένα. Ναι. Και κάνω τραμπολίνο παντού. Θα είπα να κάνω ένα μικρό άλμα, ξέρω, και με πετάει κολοτούμπες. Και για πες μας πώς θα τα πουλήσουμε. Καλά λεφτάκια. Καλά λεφτάκια. Δεν θα σου πω ακριβώς ποσό, γιατί θέλετε να μου τα φάτε. Αλλά είναι καλά λεφτά. Ωραία. Μπορεί να σας βγάλω και έξω δηλαδή για ποτάκι. Θα δω, θα το σκεφτώ. Εντάξει, μιλάει και κάνει κολοτούμπες. Ρε να μας τρελάνεις, ρε. Αφού ξέρεις, μ' αρέσει να ζω επικίνδυνα. Με ζώνη όμως πάντα, μάγκες, ε. Κιντζάνα, σπρώξω. Όπα, ρε. Ρε, κάνε συνάκρι, ρε. Έχει μάθει και το. Έχει μάθει και το όπα, μ' αρέσει. Ναι. Κιντζάω. Παρακαλώ. Όταν μπορέσεις και τελειώσεις αυτό που κάνεις, ναι. Θέλω να φέρεις την τρακτέρα που έχεις εσύ. Ναι. Να δούμε από περιέργεια αν το... Αν το σέρνει. Αν το σέρνει και με πόσο χιλιόμετρα το πάει, ρε παιδί μου. Okay, γιατί μπορεί να το σέρνει, αλλά να πάει πιο αργά, κάπως έτσι. Okay, μπορεί και να κάνει κιόλας, ε. Αυτό θες. Όχι. Εγώ σου είπα, τρακτέρα πήρα για ύπους, για κολλιές μες στη λάσπη. Πήρες τάν. Όχι, πήρα τα άλλα. Απλά να γεμίσω να φύγω. Τα άλλα θα τα χρησιμοποιήσουμε μετά. Αφεντικό, πάρε ένα τάγκ. Τι να πάρω? Ένα τάγκ να παίρνει τα μύρια να κάνει βόλτες. Τάγκ. Ναι. Τέτοια να μου λέτε. Έχω να ρίξω κάποια σπιτάκια. Αφεντικό. Έλα τα μύρ, παιδί μου. Θες να δεις ένα κολπάκι που έχω μάθει με την καινούργια ταχτέρα? Ωχ. Για να δείξε. Δεν καρέμε λίγο. Θέλεις να έρθω δίπλα σου? Έλα. Θα τον κρατήσω από το χέρι. Έλα δίπλα να δεις. Έρχομαι, βγες. Δεν μπορώ να ανέβω σε αυτό. Πάμε. Για δείξε μου. Είσαι έτοιμος? Ανέτοιμος είμαι. Κοίτα με. Οδηγάω χωρίς χέρια. Τι κάνει, ρε? Οδηγάω χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Κοίτα, χωρίς πόδια εδώ πέρα. Πώς πάει το εργαλείο? Είσαι εδώ πέρα, χωρίς πόδια. Είπες τώρα, ρε. Ναι, σου λέω. Μπράβο, ρε. Καλά, εσύ. Είναι πιστόλι, ε. Ξέρω τι παίρνω, αλλού. Ρε. Ξέρω τι παίρνω. Πάμε, ρε, Ταμπύρογλου. Το έχεις κάνει μπαμ-μπαμ, φίλε. Πολύ γρήγορα με αυτό, ε. Πολύ γρήγορο. Ωραίος. Είσαι παιχτούρα, ρε. Ας λένε διάφορα στα comment για σένα. Τι λένε, ρε. Στα comment, δεν κατάλαβα. Λένε κάτι διάφορα, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Λένε για σένα. Λένε για σένα, οι όμορφες. Περίπου ένα τρίτο έχει μείνει από το χωράφι. Ωραίος. Πάω καλά. Μπικόν. Μπράβο, παιχτούρα, σε βλέπω εγώ από εδώ. Βλέπεις για να είσαι εδώ κι εγώ. Εντάξει. Οπ, τώρα σε έβλεπα και έχασα λίγο. Α, κι εγώ λίγο, δεν πειράζει, εντάξει. Εντάξει, δεν βλέπει το αφεντικό, μη φοβάσαι. Ναι, το αφεντικό έχει πάει για καφέ πάλι, ε. Όχι, κάτι για κομμωτήριο πήγε πριν. Άρα ναι, μπορεί να είναι για καφέ. Τι κάνουμε εδώ? Έλεγχος. Να σου πω κάτι, φιλέ. Έλεγχος. Λαράκι. Παρακαλώ. Αγαπημένο αφεντικό. Παρακαλώ. Χθες είχαμε κάνει μια βλακεία, ωραία. Μια βλακεία. Εννοώ με το χαλάζι, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, δεν φταίμε εμείς, ρε φίλε. Εντάξει, αλλά ναι. Πες ότι φταίμε εμείς, εντάξει. Δεν βγάλαμε φράγκο. Και ούτε πρόκειται. Αυτό όμως εννοείς το χωράφι, όχι ότι θα πάρουμε εμείς φράγκο. Όχι, για εσάς το λέω. Α, εσύ τι εννοούσες. Έλεγα, μήπως έχει αλλάξει κάτι. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά, ναι. Ήρθε καινούργια μέρα. Εμείς τα έχουμε φτιάξει. Δεν τα έχετε φτιάξει απλά. Τα έχετε σενιάρι. Έτσι, μπράβο. Αλλά εσύ τι πρέπει να κάνεις για μας. Φοβερή δουλειά. Κι άλλη πίτσα. Όχι, ρε φίλε. Τι. Σαν τη χθεσινή, όχι, να μου λείπει. Θέλω τυροπιτούλα. Ναι. Και κάνα καφεδάκι. Ωραία. Τρία μίλκο και τρεις τυρόπιτες. Χωρίς μίλκο, γιατί το μίλκο με πιάνει, ξέρεις. Από εδώ ξέρω γρήγορο δρόμο. Οκ. Αμπιλή, μάγκη. Γυρνάω και βλέπω ένα αμάξι στον αέρα, ρε φίλε. Εδώ έχω μεγαλώσει, μάγκη, ξέρω όλα τα μονοπάτια. Πού θα πας, το ίδιο μαγαζί που έχεις πέτσει προάλλες? Όχι. Α. Γιατί εκεί δεν κάνω καλό καφέ, με έχει πειράξει. Ναι, μου το έχεις πει και δεν πάω από εκεί. Μπράβο, καλά κάνεις. Θα πάω άλλο τώρα. Πολύ κόσμο δε καφετέρια. Μάγκες. Πολύ κόσμο. Θα αργήσω. Αργήσεις. Ναι.
Τώρα βγήκαν νέα μέτρα για τις καφετέριες. Τραπέζια λέει έξω. Ούτε ένα τραπέζι δεν είχε έξω. Όλοι μέσα κάθονται. Πες να καπνίζουν κιόλας μέσα. Πάω να δω. Φωνάζω τους μπάτσου εγώ πιτό που δεν έχει. Όχι, εντάξει. Καλημέρα! Τρεις τεροπιτούλες και τρία μίλκο. Ευχαριστώ. Πώς έχουνε? 1 ευρώ. Άντε, γεια. Είχα θα σε δώσω 1 ευρώ. Έφυγα. Τα πάμε. 1 ευρώ, αφεντικό. 1 ευρώ η κλέφτη για 3 τεροπιτούλες και 3 μίλκο. Τι είναι, χρυσά. Ωραία, θα πας στον δίπλα. Όχι, τα πήρα και έφυγα. Πάλι. Τι. Α, μην έρθετε εδώ για καφέ, μάγκες. Έριξες πιστόλι, δηλαδή. Δεν κάνει καλό καφέ ούτε εδώ. Τον τύπο έγινε πιστολέρο. Δεν έχουν βγει χορταράκια, ε. Ναι, ναι, έχει βγει weed τώρα μόλις έκανε spawn. Το άλλο τρακτέρι, τα αφήνω. Έλα. Wow. Τόσο ανεφυλάκια τα. Έλα εδώ. Τυροπιτούλα και μήλικο όπως μου ζήτησες. Καλή όρεξη. Όχι, έχει το μήλικο, πάρ' το πίσω. Το όπτης τώρα. Δεν το παίρνω. Πέταξα, το πέταξα. Εδώ στο χωράφι είναι. Ταμίρ. Έλα φετικό. Ταμίρ, έλα εδώ αγόρι μου. Ζεστή τυροπιτούλα και μήλικο για σένα. Καλή όρεξη. Και μήλικο το αγαπημένο μου αφεντικό. Ευχαριστώ. Ο Τζάκι που είναι. Έλα, κάνε λίγο άκρη ρε παιδί. Έρχομαι αφεντικό. Έχει κάνει... Τι μου πήρες εμένα. Τίποτα. Εσένα σου πήρα το πιο special. Δεσσινή τυρόπιτα και λιγμένο μήλικο. Μπομπο τρελό. Δυναμωτικό. Γιατί έτσι τέτοια μεταχείριση στον Κινέζο. Γιατί σήμερα δουλεύει πάρα πολύ. Γιατί όποιος δουλεύει δεν παίρνει τίποτα. Δεν παίρνει τίποτα, λιγμένη... Καλά, αυτό το έχουμε δει άλλωστε. Το έχεις δουλέψει. Γιατί πας κομμάτια με τον Κλάρκ. Γιατί αφεντικό μπορώ. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Έλα εδώ, πάρε και στο φαΐ σου. Το θέμα είναι το εξής. Πάρε το φαΐ σου. Έλα, καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Αυτό είναι liquid fertilizer και μάλλον μπαίνει στο μηχάνημα που δεν είναι tank να αποθηκεύουμε. Α, okay. Και έχει μέσα liquid fertilizer και μάλλον μπαίνει στο μηχάνημα που βάζουμε και ρίχνουμε το φάρμακο. Okay. Θα το τσεκάρω όμως τώρα αυτό. Το τρακτέρ. Έχω πάρει τώρα την τρακτέρα, την πιο... Μεσιάλε. Την πράσινη τρακτέρα. Ναι. Και το πάει με 4-5 χιλιόμετρα. Άρα το πάει, αλλά πολύ αργά. Πολύ αργά. Γιατί είναι βαρύ γι' αυτό. Είναι, ναι, δεν μπορεί. Και μπορεί να κάνει και κανένα μπαμ εδώ πέρα, θέλει και βενζίνη αυτό. Ναι, δεν το θέλουμε αυτό. Ναι, ναι, είπαμε, εντάξει. Πάθουμε και τίποτα. Ω, ποντίκον. Έγινε χάλιο τρακτέρ, ε. Αφεντικό, πρέπει να κανονίσεις να πάρουμε το πλεισταριό. Έχω το παραγγείλει, έχω παραγγείλει. Όπα, όπα, όπα! Κατέβω κάτω, ρε. Πήγε να φάω την κάμερα, man, ε. Δες έξω, ρε. Για τα αφεντικό πήγαινα, sorry. Έλα, ποιος, έχω μάθει πολεμικές τέχνες. Ποιος σου κάνει βλακίες, θα τον εδείρω. Άστα τα όπλα σου στο ντουλάπ. Άστα κατάρα στην αποθήκη, γιατί... Εδώ γιατί έχει χόρτα. Γιατί δεν έχεις κάνει ξεχορτάριασμα. Έχουμε σπίρι εδώ. Ναι, αλλά θέλει fertilizer. Ανά. Λοιπόν, το βρήκα αυτό το μηχάνημα που έχουμε που ψεκάζουμε με φάρμακο. Μπορούμε να βάλουμε και το fertilize. Ταυτόχρονα το ρίχνει. Ταυτόχρονα, όχι και το φάρμακο και το fertilize. Φίλε, okay. Ρέμισε και εσύ λίγο. Είπαμε τι μηχάνημα πήραμε. Έχουμε το άλλο που ψεκάζει, οπότε εντάξει, καλά είμαστε. Μας ψεκάζουν, ναι. Γενικά, ναι. Έχω ένα βάρος εδώ, το αφήνω. Μπροστά στο τρακτέρι. Η τυρόπιτα με το μήλικο θα είναι, μην φοβάσαι. Όχι. Αφήσω ελεύθερο σκηνικό. Είχα και εγώ ένα βάρος πριν λίγο. Είχαμε το σουτζούκι από χθες. Έλατε. Μπορώ. Θέλω να τεστάρω λίγο κάτι, αν παίζει ρόλο το βάρος που είχα μπροστά. Πρέπει να κάνω καμιά βόλτα. Πώς οργώνω. Πρέπει κάποιος να διάσει το lime και να το γεμίσουμε με fertilizer για να κάνουμε αυτό το χωράφι. Μία από πάνω, γιατί το έχω κάνει εγώ μόνο και θα έχει 50%. Τώρα πάνω το κάνω εγώ τότε. Και εδώ θέλουμε καθόλου fertilizer μπα, ε. Πού? Εδώ βλέπω ότι είναι 100% όλο αυτό το χωράφι. Εδώ που είμαστε, το μεγάλο. Εγώ το πέρασα, δεν ξέρω αν το είχατε περάσει πριν. Ναι, το είχαμε κάνει την πρώτη φορά. Τώρα δεν είναι κομπλέ, όλα 100% μου φαίνεται. Πρέπει να γεμίσω και βενζίνη το εργαλείο. Βάλε, σου έχω αφήσει το σιρταράκι 2 ευρώ. 2 ευρώ θα βάλεις στο τρακτέρ. Άμα το τρακτέρ είσαι, με το παπί. βάλε 2 ευρώ στο τρακτέρ τώρα. Και βλέπουμε. 200 ευρώ πήρε, ρε. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, τρακτέρ γεμίζεις, ρε φίλε. Άδειο ήταν. Έχουν ανέβει τιμές, ρε. Παπί. Έχουν ανέβει τιμές. Πρέπει να το πάω και στο μηχανικό μου, γιατί είναι σπασμένο. Πώς το φτιάχνουμε αυτό. Τίποτα άλλο θέλεις. Αφού είναι σπασμένο, τι να κάνω. Μην το σπας, να προσέχεις. Εγώ δεν πρώτη φορά το παίρνω αυτό το πράγμα. Έχω το δικό μου.
Εντάξει, είναι το πρώτο τρακτέρ αυτό, ρε μπορείτες. Χαλαρώστε λίγο. Θα τελειώσουμε αυτό. Και μετά τέλος. Περιμένουμε, μη με σπρώξεις. Περιμένουμε μετά να βγει η σοδιά, να τα μαζέψουμε, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Γιατί το μολυσάμε, αφεντικό. Αν ψωμολυσάμε, λέει. Ε, ναι. Και αυτή τη ρόπιτα που μας έφερες πάλι είναι χαλασμένη, οπότε... Χαλασμένη ήτανε. Ε, δεν με πείραξε λίγο. Το μίλκο θα φταίει. Μην με κουνήσεις. Έτσι, μπράβο. Ε, εδώ είμαστε. Α, με παιχτούρες. Κοίτα η ομάδα, ρε φίλε. Πετάει. Ε, ναι, ένας δουλεύει, άλλοι δύο κάθονται. Έτσι, μπράβο. Ε, να το γεμίσω το μηχάνημα που έχουμε με φερτιλάιση ή όσα πάρω. Δύο έβαλα, δύο αγόρασα. Πάλι κάλτο, άντε λιώνουμε, μωρέ. Όσο τα φέρεις, τα φέρεις. Λεφτά δεν έχουν και πολλά. Έτσι, αλλιώς, εντάξει. Α, πουλήσουν το χωράφι όμως, ε. Θα το πουλήσουμε, το πουλήσουμε. Έτσι, πες. Πουλήσουμε, έχω βρει κορόιδο. Ε, άτομο. Ω, κάνουμε λίγο και στο δρόμο, ε. Ναι, ναι, ναι. Για σένα ήταν. Θέλεις λίγο έτσι να... Έχουμε πολύ αφεντικό, δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Άμα πας εδώ στο δρόμο, fertilize το 80%. Εδώ αν είχες πήρει οι καλαμποκές κάτω στο προηγούμενο. Owned, λέει, by you ο δρόμος. Ρε, μου ανήκει ο δρόμος. Έλα, stop. Ρε, κάνε άκρη, μωρέ. Stop. Καταρχάς, εσένα σε έχω ξαναδεί και σου έχω πει να μην περνάς από εδώ. Πρώτον. Δεύτερον, ο δρόμος μου ανήκει. Αυτή η λωρίδα. Αυτή όχι. Ε! Γαμώ... Πήγε από εδώ! Ρίχτου, ρίχτου, ρίχτου. Τα αμάξια εδώ, παιδικό, είναι τάγκ. Είναι κολλημένα στην άσφαλτο, δεν πάνε πουθενά. Δεν πάνε πουθενά, φίλε. Ωραία, ωραία. Ανέβα πα, ανέβα πα. Ανέβα πα, ζητάτσουν. Τελείωσε το φάρμακο, μπορείτες. Τελείωσε. Ναι, πρέπει να ξαναπάρουμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε και το δίπλα. Ω, baby. Ο Τζον, τι πιτσιλάζε, φίλε. Πιτσιλά, εδώ. Μου είπε το αφεντικό να το... Ω! Να το χύσω λίγο. Πώς το έκανες με το πόδι? Όπα, 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 όπα. Τι γάτο, πάνε κεφάλι. Συνεργείο. Έλα, αφεντικό. Ο Ταμίρ που είναι? Σου κάνει το... Κάνει τη μαϊμού. Το Godzilla να πω. Όπα, εδώ βλέπουμε Ταμίρ στο φυσικό του περιβάλλον. Λοιπόν, παιχτούρες. Κάναμε τρομερή δουλειά σήμερα. Σκυλιά, όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Βγάλαμε ό,τι είχε χαλάσει. Εντάξει, το χαλάζει τώρα, δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Έγινε. Αν κουρεύτηκα. Ήταν αυτό, ε. Ναι, εντάξει. Κουρεύτηκα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Βρήκαμε σε ποιο να πουλήσουμε το χωράφι. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Okay. Δοκιμάσαμε νέα μηχανηματάκια. Τώρα έχουμε οργώσει, έχουμε σπείρει. Έχουμε να ξεχορταριάσουμε λίγα κομμάτια ακόμα. Είμαστε κομπλέ, μάγκες. Προχωρήσαμε πάρα πολύ. Το μικρό το κομματάκι που ξεκινήσαμε είναι τούμπανο. Ναι, απλά τώρα θα χρειάζεται φάρμακο για να φύγουν τα weed. Όλα τα υπόλοιπα είναι κομπλέ. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε στο μέλλον. Με τα καινούργια μηχανήματα δουλεύουμε πολύ γρήγορα, θα έλεγα. Πολύ πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Οπότε θα το αγοράσουμε και το καινούργιο το μηχάνημα. Θα δούμε, κάτσε εσύ. Πρέπει, αλλά πρέπει να πουλήσουμε πρώτο το χωράφι και μετά. Εντάξει, να μπει λίγο το μαρούλι στην τσέπη πριν ξαναβγεί. Παιχτούρες, θέλω να κάνετε like εάν σας άρεσε το βίντεο. Και εννοείται, μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια χαρά! Γεια χαρά σε όλους! Γεια χαρά! Γεια χαρά!